Ακόμη μία φορά, εκατοντάδες φορείς, σύλλογοι, σωματεία, καταστήματα, απλοί πολίτες και εκατοντάδες παιδιά της Κοζάνης προσέτρεξαν στην κεντρική πλατεία της πόλης σε μία πρωτοφανή κινητοποίηση που διοργάνωσαν η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και ο Δήμος Κοζάνης με στόχο να διατρανώσουν την αλληλεγγύη τους και να στηρίξουν έμπρακτα και οικονομικά τον 12χρονο μικρό αθλητή Αλέξανδρο Μελισσινό, που διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα όταν έσπασε το πόδι του. Για την αποκατάσταση υγείας του χρειάζεται άμεσα ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό, ώστε να μεταβεί σε ειδικό κέντρο θεραπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συγκλονιστική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου της Κοζάνης στο κάλεσμα για συμπαράσταση και χρηματική βοήθεια στον 12χρονο Αλέξανδρο Μελισσινό. Εκτός από μικρούς και μεγάλους, το παρόν στο κάλεσμα του συντονιστικού οργάνου των πολιτών έδωσαν ανώνυμοι πολίτες, φορείς, αθλητές όλων των αθλητικών σωματείων της περιοχής, καθώς και γνωστά ονόματα ποδοσφαιριστών, προπονητών που φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς αθλητές των ακαδημιών. Μου λέει ότι είναι καλά, του λέω να είναι πάντα με χαμόγελο. Εύχομαι να γίνει καλά και αυτό πιστεύω και αυτό πιστεύουμε όλοι μας. Έπαιζε με τη θέση του, έβαζε πολλά γκολ και εγώ πάλι εύχομαι να γίνει καλά και πιστεύω και όλοι. Και να έρθει άμα μπορέσει ξανά να παίξει ποδόσφαιρο. Μεγάλος γκολτζής, μας έχει χαρίσει και με δικό του 2 γκολ και πρωτάθλημα που έχουμε πάρει. Και φυσικά θα βάλει το μεγαλύτερο γκολ της ζωής του. Θα το καταφέρει τώρα που θα πάει. Αυτό που μπορούμε από την πλευρά μας τώρα και όλοι μαζί, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Αλέξανδρο, να πάνε όλα καλά, που εύχομαι και με τη βοήθεια του Θεού θα είναι θετική εξέλιξη. Να δώσουμε δύναμη και κουράγιο και στην οικογένεια αλλά και στον ίδιο τον Αλέξανδρο. Όλοι μαζί πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρει. Απλά ο δρόμος είναι μεγάλος και μακρύς. Νομίζω ότι δεν πρέπει να λείπει κανένας από τέτοιες εκδηλώσεις. Ένα παιδί, ένας συνάνθρωπός μας, ένα αγγελούδι έχει την ανάγκη της βοήθειάς μας και έπρεπε όλοι να είμαστε εδώ. Δεν μπορούσαμε να λείπουμε εμείς. Στο χώρο της πλατείας τοποθετήθηκαν κουμπαράδες, όπου οι πολίτες έδωσαν από το υστέρημά τους, από το απόθυμα της ψυχής τους, για να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια του 12χρονου Αλέξανδρου. Όλα τα παιδάκια των Ακαδημιών έχουν ξεσηκωθεί και από μόνα τους, ακόμα και ο γιος μου, δηλαδή λέει πρέπει να βοηθήσουμε. Και το χαρτζιλίκι τους το δίνουν για το μικρό Αλέξανδρο. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Αλέξανδρου και στο δικό μας. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η πόλη της Κοζάνης κινητοποιείται για να συμπαρασταθεί σε ανθρώπους συμπολίτες που έχουν ανάγκη στήριξης. Μπορεί να μιλάμε για ένα δυσάρεστο γεγονός, αλλά θέλω να σταθώ στο αισιόδοξο αυτής της αλληλεγγύης, αυτής της κινητοποίησης, και ότι μια κοινωνία που δείχνει τέτοιου είδους αντανακλαστικά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η υπόσχεση που έδωσαν όλοι οι παρόντες, μικροί και μεγάλοι, στην πλατεία της Κοζάνης ήταν μία και μοναδική. Αλέξανδρε, θα τα καταφέρεις. Εσύ θα βάλεις τον γκολ της ζωής σου και εμείς θα το πανηγυρίσουμε.